Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έναν από τους δυναμικότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί ο τουρισμός. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, όπως είναι η πολιτιστική της κληρονομιά, αλλά και οι ομορφιές του τόπου, καθιστούν την Ελλάδα ως έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς τουριστικούς παγκοσμίως. Σήμερα θα συζητήσουμε για τον ρόλο των υποδομών στην ανάπτυξη του τουρισμού και θα δούμε τον σχεδιασμό του τουριστικού μέλλοντος. Έχουμε μαζί μας εδώ στο πάνελ, θα ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτής Άλφα Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Φραγκάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ. Καλησπέρα, κύριε Φραγκάκη. Ευχαριστώ πολύ. Δεξιά μου είναι ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας και τον κύριο Σωτήρη Μπουζέα, που είναι ιδρυτής και διεθνών σύμβουλος της Greek Challenge. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Οι υποδομές αποτελούν βασικό μέτρο της ανταγωνιστικότητας μιας χώρας. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Διδασκάλου, που είστε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί το Υπουργείο σας υποστηρίζει όλα τα σημαντικά έργα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Τόσο στο τρέχοντα ΕΣΠΑ, όσο στο ΝΕΟ, όσο και στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα έργα υποδομών κρατούν ένα σημαντικό ρόλο. Θέλω λοιπόν να μας αναφέρετε ποια έργα θα συντελέσουν αυτή την ώρα, στο εξής, στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω και συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την εξαιρετική διοργάνωση και είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις που μας δίνεται η δυνατότητα και να ενημερώνουμε και να ανταλλάσσουμε μεταξύ μας ένα πολύ ειλικρινή διάλογο, σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για τουρισμό, εμείς μιλάμε για πολιτισμό. Η χώρα μας είναι στην ιδιαίτερα σημαντική θέση να έχει ένα τεράστιο πολιτιστικό πλούτο. Έχει σημαντικά, η πληθώρα μάλλον θα τολμούσα να πω και η μοναδικότητα αυτού του πλούτου, είναι το ισχυρό συγκριτικό της πλεονέκτημα. Μέσα λοιπόν από το Υπουργείο Πολιτισμού δουλεύουμε συντονισμένα και μεθοδικά προκειμένου να μπορέσουμε να αναδείξουμε και να προβάλλουμε αυτό το πολιτιστικό πλούτο, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να υποστηρίξουμε όλη την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, στηρίζοντας τα μεγάλα σημαντικά έργα που δρομολογούνται και εξελίσσονται σε όλη την επικράτειά της. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά στοιχεία, εκείνο όμως που νομίζω που θα ενδιέφερε σημαντικά θα είναι ότι όταν το 2019 παραλάβαμε 178 έργα πολιτισμού ενταγμένα στο ΕΣΠΑ. Σε αυτήν τη φάση, σήμερα, τα έχουμε αυξήσει πάνω από 100%. Έχουμε 375 έργα πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε αυξήσει την απορροφήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων πάνω από 160%. Και αυτό θέλω να το δηλώσω συγκριτικά δηλαδή με το 2015-2019 και με την περίοδο 2019, Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα, η διαφορά νομίζω είναι εμφανής. Είστε αισιόδοξος δηλαδή για την απορροφητικότητα που θα παρουσιαστεί και το επόμενο διάστημα στην νέα προγραμματική περίοδο? Είμαι αισιόδοξος γιατί έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά με όλα τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ήδη έχουμε αυξήσει την απορροφητικότητα 160% σε σχέση με τα προηγούμενα 50 χρόνια μέσα σε δύο μόλις χρόνια. Και επίσης είμαι αισιόδοξος γιατί δουλεύοντας συστηματικά, υποστηρίζοντας αυτό τη στρατηγική επιλογή και τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης και αναφέρομαι στο Ταμείο Ανάκαμψης, καταφέραμε με συντονισμένες ενέργειες να εντάξουμε έργα πολιτισμού ύψους άνω των 600 εκατομμυρίων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς μεταφράζεται αυτό στις υποδομές και στις τουριστικές υποδομές? Μέσα από όλα αυτά τα έργα, τι επιτυχάνεται? Πετυχαίνουμε να δημιουργήσουμε νέους πολιτιστικούς και τουριστικούς προορισμούς. Πετυχαίνουμε να κάνουμε και να υλοποιήσουμε νέα σημαντικά εμβληματικά έργα. Αναφέρομαι, όπως είδατε, στα σημαντικά έργα που έγιναν στην Ακρόπολη, φωτισμός, νέος ανελκυστήρας, κάνοντας προσβάσιμο το μοναδικό αυτό μνημείο. Αναφέρομαι σε ένα εμβληματικό έργο όπως αυτό του Τατοίου, που ήδη είμαστε στο στάδιο να δημοπρατήσουμε την αποκατάσταση του αναχτώρου ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ. Αναφέρομαι σε σημαντικές μουσιακές υποδομές που έρχονται να υποστηρίξουν το τουριστικό μας προϊόν, όπως το Μουσείο Χανίων και Φραγκάκη, που ξέρω ότι είστε από τη συγκεκριμένη περιοχή και ενδιαφέρεστε ιδιαίτερως, όπως μουσεία και υποδομές μουσιακές σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω να πω και να τονίσω κάτι. Η στόχευσή μας είχε ως
κεντρικό πυρήνα μια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την περιφέρεια. Πολλές από τις δράσεις που έχουμε επιλέξει και υλοποιούμε δεν περιλαμβάνουν την περιφέρεια Αττικής, γιατί την περιλαμβάνουν γιατί θέλουμε να αναδείξουμε και να στηρίξουμε και περιοχές οι οποίες είναι λιγότερο προβεβλημένες. Περιοχές όπως είναι η Ακριτική Ελλάδα, που έχει ένα σημαντικό έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης σε όλη την Ανατολική Ακριτική Ελλάδα. Θέλω να τονίσω ότι στις πολιτιστικές διαδρομές ένα νέο μοντέλο πολιτιστικού τουρισμού που αναπτύξαμε, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης 5 πολιτιστικές διαδρομές σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες αυτές χωροθετούνται σε περιοχές εκτός Αττικής, γιατί η Αττική, όπως θα μας πει καλύτερα και ο κ. Φραγκάκης, ουσιαστικά περιλαμβάνει και υποδέχεται το 50% του τουριστικού πολιτιστικού των τουριστών της χώρας μας. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε και να τονώσουμε και να στηρίξουμε και την υπόλοιπη Ελλάδα, την περιφέρειά μας. Όπως το πρόγραμμα που κάναμε και που πλέον γίνεται θεσμός για δεύτερη συνεχή φορά, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, που περιλάμβανε εκδηλώσεις σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε πολλούς χώρους και μνημεία, πάνω από 70 σε όλη την Ελλάδα, και πάλι εκεί είχαμε συνειδητά επιλέξει να μην περιλαμβάνεται η Αττική, θέλοντας, όπως σας είπα, να στηρίξουμε την ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την περιφέρεια. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε εσάς σε λίγο. Θέλω όμως το σχόλιο σας στο σημείο αυτό, κυρία Νοτοπούλου, γιατί ακούσαμε ότι υπάρχει μια, επιχειρείται μια ισόρροπη ανάπτυξη και στο κέντρο και στην περιφέρεια. Έχουμε την απορρόφηση των πόρων σε πολύ καλό βαθμό. Θέλω το σχολείο σας πάνω σε αυτό, γιατί έχουμε ακούσει την θέση του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης δεν δίνει την μέρημνα που χρειάζεται στον τουρισμό. Καταρχάς, αν μιλήσουμε για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας, θα διαπιστώσουμε πως δυστυχώς ο τουρισμός, παρόλο που είναι ο πυλώνας της εθνικής μας οικονομίας με τη μέγιστη συμβολή στο ΑΕΠ, δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε. Μόλις πάνω από 0,5% είναι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που θα κατευθυνθούν στον τουρισμό. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω πως αν κάτι αναδείχθηκε, θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό μέσα από την μεγάλη κρίση, την πανδημική, είναι πως ο ελληνικός τουρισμός έχει αντιμετωπίζει κάποια δομικά προβλήματα, τα οποία προϋπήρχαν της πανδημίας, αλλά καθιστούν, αν θέλετε, πολύ πιο γρήγορη και επιτακτική την ανάγκη να τα ξεπεράσουμε. Εάν θέλουμε να μιλούμε για μετασχηματισμό του παραγωγικού μας μοντέλου, για ανάταξη της εθνικής μας οικονομίας, για ανθεκτικό και βιώσιμο τουρισμό, τι θα πει αυτό στην πράξη? Αυτό θα πει πως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα δομικά χρόνια προβλήματα, οι παθογένειες του ελληνικού τουρισμού. Ποιες είναι αυτές? Καταρχάς, κατά την άποψή μας, είναι η διαρκής παλινοδίας, είναι η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και τεκμηρίωσης. Από την άλλη μεριά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της πάρα πολύ υψηλής χωρικής και χρονικής συγκέντρωσης τουριστικών ροών σε πολύ συγκεκριμένους προορισμούς, άρα μια ανισόρροπη ανάπτυξη κάποιων προορισμών. Πριν την πανδημία, μιλούσαμε πάρα πολύ συχνά για τον υπερτουρισμό και τώρα ξαναρχίζουμε να μιλάμε. Πολλές περιοχές έπεσαν θύματα της ίδιας τους της επιτυχίας λόγω της έλλειψης υποδομών, για να σας πάω και στο θέμα του σημερινού πάνελ, στο οποίο είχατε την ευγενή καλοσύνη να μας προσκαλέσετε. Μεγάλο έλλειμμα είναι το κομμάτι των υποδομών. Όχι γιατί είναι το κλειδί για την τουριστική επιτυχία, αλλά γιατί είναι προϋπόθεση για την τουριστική επιτυχία. Πώς να μιλήσει κανείς για τουρισμό, αν δεν έχει δυνατότητα μεταφορών, αν δεν υπάρχουν αξιόπιστες πύλες εισόδου? Πώς να μιλήσει κανείς για τουρισμό, εάν δεν έχει διασφαλίσει τη διαχείριση των απορριμμάτων, για παράδειγμα, ή την επάρκεια των ενεργειακών πόρων, που είναι και το ζήτημα των ημερών? Πώς να μιλήσει κανείς για τουρισμό, όταν οι περισσότεροι πόροι δεν κατευθύνονται στην στήριξη του τουριστικού μας προϊόντος, δεν κατευθύνονται ούτε καν στον ΕΟΤ, για να δώσω και μία πάσα στον αγαπητό κύριο Φραγκάκη, με την σημαντική δουλειά προβολής που γινόταν και γίνεται από τον ΕΟΤ της χώρας. Δεν κατευθύνονται στην τουριστική εκπαίδευση, βασικού πρόβλημα, βασικού έλλειμμα για την τουριστική δομή. Δεν κατευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε ένα Ταμείο Ανάκαμψης που χρησιμοποιείται, προσέξτε το, για να κλείσω και να δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους ομιλητές, δεν κατευθύνεται ούτε στη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία θα συμφωνήσουμε ότι είναι ο πυλώνας, είναι η βάση
της τουριστικής οικονομίας. Δεν κατευθύνεται ούτε στους εργαζόμενους για πρώτη φορά και είμαστε η πρώτη χώρα που συνδέει το Ταμείο Ανάκαμψης με αντικοινωνικές μεταρρυθμίσεις τύπου Χατζηδάκη, που μειώνουν μισθούς και βασικά εργασιακά δικαιώματα. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, δεν γίνεται ούτε στοχευμένη αξιοποίηση των πόρων και κυρίως δεν οδηγεί στην αναγκαιότητα για δίκαιη ανάπτυξη. Εάν μου δώσετε την ευκαιρία, θα επανέλθω στη συνέχεια. Είναι σημαντικό όμως να βάλουμε κάποιους πυλώνες. Να μιλήσουμε λοιπόν, έκλεισα, για την δίκαιη ανάπτυξη, έτσι, για την πράσινη μετάβαση και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, που δεν τον βλέπουμε στις στοχοθεσίες αυτής της κυβέρνησης, πέρα από επίπεδο διακηρύξεων. Σας ευχαριστώ. Θέλουμε να μας δοθεί η ευκαιρία να υπάρχει χρόνος να σας ακούσουμε και πάλι, κυρία Νατοπούλου, βεβαίως, να τοποθετηθείτε. Ωστόσο, να πάω στον κύριο Φραγκάκη, τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Ακούσατε τα όσα είπαν οι προηγούμενοι συνομιλητές, θέλω και τη δική σας άποψη επάνω σε αυτό, αλλά να μας μεταφέρετε και λίγο το κλίμα. Γιατί οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας στο προηγούμενο διάστημα, το περασμένο καλοκαίρι, έδειξαν ότι ο τουρισμός κατάφερε να επανακινηθεί. Ο ΕΟΤ έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο σε όλο αυτό. Έχει ένα μεγάλο κομμάτι της τουριστικής προβολής. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε επίσης ποιες είναι οι προκλήσεις για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του τουρισμού σήμερα και να συνεχίσουμε έτσι την καλή πορεία. Κύριε Παλιού, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και εσείς και το Olympia Forum να είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας. Έχω να πω πολλά, αλλά θα προσπαθήσω να σταχυολογήσω ορισμένα πράγματα σε σχέση με την πορεία του τουρισμού μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε πρώτη φάση. Συμφωνώντας παράλληλα σε αυτό που είπε η κυρία Νοτοπούλου, ότι έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας και πολλές αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά ας πάμε στο κομμάτι του τουρισμού όσον αφορά την περίοδο της πανδημίας. Ξέρετε, τι εκπροσωπεί ο τουρισμός? Εκπροσωπεί ένα 30% περίπου του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος, άμεσο και έμεσο. 750.000 περίπου άνθρωποι εργάζονται άμεσα ή έμεσα στον τομέα του τουρισμού. Ενδεχομένως, αν βάλουμε και τα συναφή επαγγέλματα, να πηγαίνει πάνω από 1,5 εκατομμύριο αυτό το νούμερο. Ολόκληρες περιοχές και ολόκληρες περιφέρειες πολλές φορές ουσιαστικά ζουν από τον τουρισμό. Έχουμε εκεί πολλές διαστρωματώσεις. Έχουμε από 95% εξάρτηση από τον τουρισμό μέχρι και 45% εξάρτηση από τον τουρισμό σε ορισμένες περιφέρειες που θεωρούνται και τουριστικές. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη ζημιά έκανε η πανδημία σε έναν πολύ δυναμικό πυλώνα όπως είναι ο τουρισμός στη χώρα μας. Ουσιαστικά, το 2020 χάσαμε ένα 80% των αφίξεων και των εσόδων για τον τουρισμό και φέτος έχουμε πολύ καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το 20 και μάλιστα ανακοινώθηκαν σήμερα από την Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία του 8μήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου, τα οποία δείχνουν ότι το 8μήνο Ιανουαρίου-Αυγούστου καταφέραμε να φτάσουμε στο 50% των αφίξεων του 2019. Ήδη δηλαδή τον Αύγουστο φτάσαμε στον κεντρικό στόχο, πετύχαμε τον κεντρικό στόχο που είχε αυτή η κυβέρνηση και ο τουριστικός κλάδος από την αρχή της χρονιάς. Καταλαβαίνετε ότι με την πορεία του τουρισμού Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ενδεχομένως να ξεπεράσουμε και το 50% και να μιλάμε για ένα περίπου 60%, το οποίο υπό τις συνθήκες που επικρατούν είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και φυσικά αποτελεί επίτευξη των στόχων που είχε θέσει αυτή η κυβέρνηση. Όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια αναγκαιότητα που προέκυψε από την οικονομική ζημιά που προέκυψε από τον COVID. 360 εκατομμύρια ευρώ είναι τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα διοχετευθούν στον τουρισμό. Και φυσικά είναι και αρκετά χρήματα ακόμα που θα διοχετευθούν σε υποδομές, που είναι και το θέμα μας, σε περιβαλλοντικά έργα, που και αυτά είναι πολύ σημαντικές υποδομές, οι οποίες στηρίζουν και υποστηρίζουν έμεσα τον τουρισμό. Και αν θέλετε την άποψή μου, και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι, η πιο βασική υποδομή του ελληνικού τουρισμού δεν είναι άλλη από το φυσικό περιβάλλον. Αυτή είναι η βασική υποδομή του ελληνικού τουρισμού. Εκεί πατάει, εκεί πάτησε ο ελληνικός τουρισμός, εκεί θα πατήσει και τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και ό,τι έργα γίνονται, είτε για την προστασία, είτε για την ανάδειξη, είτε για την εξέλιξη, ανάπτυξη αυτών των περιοχών, ειδικά των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, είναι μόνο κέρδος για τον τουρισμό. Και υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι πάνω σε αυτό που μας λέτε. Για παράδειγμα, ναι, μεγαλύτερος είναι η διάβρωση των ακτών. Ναι.
Τώρα βάζετε ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Για μένα, ίσως ο πιο δομικός, ο πιο μεγάλος δομικός κίνδυνος του ελληνικού τουρισμού είναι ακριβώς η διάβρωση των ακτών. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο απασχολεί όλη τη χώρα, όλες τις παράκτιες περιοχές. Έχει εξελιχθεί πολύ γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε. Προφανώς η κλιματική αλλαγή παίζει ένα ρόλο σε αυτό, αλλά εκεί πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα όλοι μας. Και το βάρος πέφτει και στις περιφέρειες, αλλά και στην κεντρική κυβέρνηση, προκειμένου να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε, να μην πω να ανακόψουμε, αλλά τουλάχιστον να περιορίσουμε όσο γίνεται αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα που κινδυνεύει να καταστρέψει τις ακτές μας. Και αν καταστραφούν οι ακτές μας, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν να συζητάμε και πολλά πράγματα για τον τουρισμό. Και επειδή σας πήγα στις ακτές και επειδή η Ελλάδα τι έχει να επιδείξει, το συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι ο ήλιος και η θάλασσα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπουζέα? Ο κύριος Μπουζέας, όπως είπα και πιο πριν, είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Greek Challenge. Θέλω να μας μιλήσετε για αυτή την εταιρεία, γιατί κάνει ένα σπουδαίο έργο παγκοσμίου εμβέλειας και μια προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Επενδύει λοιπόν στον συνδυασμό ήλιος και θάλασσα και συμβάλλει στην ανάπτυξη του ναυταθλητικού τουρισμού. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Οι διοργανωτές κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα κατά την σωστή στιγμή της επανεκκίνησης της τουριστικής οικονομίας χώρας. Η Greek Challenge εδώ και 15 χρόνια έχει δημιουργήσει το πλαίσιο για να, έτσι ώστε η Ελλάδα να διοργανώσει τους μεγαλύτερους ιστιοπλοϊκούς αγώνες του κόσμου. Οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες διεθνούς κύρους έχουν συμβεί σε χώρες όπως Ισπανία και Νέα Ζηλανδία και το μοντέλο που ανέπτυξαν είχε στηριχθεί σε εξειδικευμένες υποδομές. Υποδομές που φιλοξένησαν ομάδες αυτού του επίπεδου, ανέπτυξαν μαρίνες για θαλαμιγούς και παράλληλα τεχνογνωσία και τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την αεροπορική βιομηχανία έως την ναυπηγοεπισκευαστική. Η χώρα μας είναι στο επίκεντρο της του ενδιαφέροντος της ιστιοπλοείας, της παγκόσμιας ιστιοπλοείας, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να διοργανώσει ιστιοπλοϊκούς αγώνες διεθνούς κύρους. Υπάρχει εδώ και 15 χρόνια αυτή η θέληση από τους διοργανωτές να έρθουν στην Ελλάδα. Έχουμε έτοιμες υποδομές, μπορούμε να αξιοποιήσουμε το Ολυμπιακό κεκτημένο, ενώ κάποιες άλλες χώρες δεν έχουν αυτή την ευλογία του Ολυμπιακού κεκτημένου. Έχουμε ανθρώπους που αγαπάνε τη θάλασσα, έχουν ζήσει τη θάλασσα, έχουν αναπτυχθεί γύρω από τη θάλασσα. Πρέπει να αναβαθμιστεί αυτή η εξειδίκευση σε άλλο επίπεδο. Αυτό λοιπόν που εμείς προτείνουμε είναι, και χαίρομαι που ακούω το Υπουργείο Πολιτισμού, ΕΟΤ και όποια άλλα υπουργεία υποδομών έχουν μια στρατηγική ανάπτυξης υποδομών, που οι υποδομές αυτές πρέπει να συγκεντρωθούν στο χρυσό πέταλο, όπως το αποκαλώ, από τη Λίμνο ως το Καστελόριζο, την Κρήτη ως την Κέρκυρα, έτσι ώστε να γίνει μια περιφερειακή ανάπτυξη. Υπάρχουν οι ανεμολογικές συνθήκες, αλλά και οι λιμενικές συνθήκες για την φιλοξενία και των ομάδων και των διοργανωτών, στα πλαίσια βέβαια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γαλλίας Ανάπτυξης, ανάπτυξη του παράκτου και θαλάσσιου τουρισμού και βέβαια στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Κλιματικής Ουδετερότητας. Κύριε Μπουζέα, θέλω στο σημείο αυτό να δούμε μέσα από ένα πολύ έτσι, όμορφο βίντεο τι ακριβώς διεκδικεί η Ελλάδα, για να καταλάβουμε όλα αυτά που εννοείται, για να δούμε τι μπορεί να καταφέρει η χώρα μας μέσα από αυτή την διεκδίκηση. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο. America's Cup, the symphony of sea and sky and sail. 170 years ago, the oldest trophy in world sport was won for the very first time. The legend of the America's Cup had begun, and the winning of it has dominated the sport ever since. We'll be right back.
Μέσα λοιπόν σε 2 λεπτά κάναμε το γύρο του κόσμου, πήγαμε σε πάρα πολλές χώρες. Θέλω να μας πείτε πάνω σε ποια χώρα έτσι πιστεύετε μπορούμε να πατήσουμε, να παραδειγματιστούμε για να διεκδικήσουμε κι εμείς τέτοιου είδους διοργανώσεις. Το παράδειγμα της Ελλάδας σαν ευρωπαϊκή χώρα θα ήταν η Βαλένθια της Ισπανίας, που διοργανώθηκε το 32ο και 33ο America's Cup από το 2004 έως το 2009. Άλλαξε η ρότα της πόλης, πραγματικά. Υποδομές, το τουριστικό κύμα, πάνω από 5,5 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν την Βαλένθια στα 6-7 χρόνια λόγω των αγώνων America's Cup. Χτίστηκαν 36 ξενοδοχεία, μία καινούρια μαρίνα. Το αποτέλεσμα ήταν η Βαλένθια, που μέχρι τότε ήταν γνωστή μόνο για τα πορτοκάλια της, κυριολεκτικά, και σαν διαμετακομιστικό κέντρο containers, να γίνει η ιστοπλοϊκή πρωτεύουσα της Μεσογείου. Η Ισπανία έχει επενδύσει πολύ στον αθλητικό τουρισμό. Όπως ξέρετε, διοργάνωσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βαρκελόνη, πιο νότια στη Βαλένθια το America's Cup και πιο νότια στο Αλικάντε το Ocean Race. Άρα έχουμε μια ευρωπαϊκή χώρα που δείχνει πώς μπορεί να πετύχουμε την ανάπτυξη μέσω τέτοιων αγώνων. Και βεβαίως μετά έχουμε κάτι που είναι ακόμη πιο σημαντικό, η τεχνολογία. Η Νέα Ζηλανδία, που έχει κερδίσει και είναι η κρατεά δύναμη στο America's Cup του κόσμου, έχει κερδίσει 4 φορές το America's Cup. Το 20% της οικονομίας της στηρίζεται στην επισκευαστική και στην θαλάσσια βιομηχανία, λόγω του America's Cup. Εδώ λοιπόν έχουμε μία ευκαιρία να διεκδικήσουμε αγώνες διεθνούς κύρους, όπως είναι το America's Cup, Ocean Race, Sail GP, με την προϋπόθεση ότι τα Υπουργεία θα έχουν μία δεκαετή στρατηγική που θα έχει αποτελέσματα που θα περκεράσουν αυτά και της Βαλένθια και της Νέας Ζηλανδίας. Γιατί η χώρα μας είναι το σταυροδρόμιο όχι μόνο των πολιτισμών, αλλά και εδώ πραγματικά η θάλασσα, ο ήλιος, η γεωμορφολογία θα βοηθήσει να έχουμε τους καλύτερους αγώνες που θα γίνουν ποτέ. Έτσι. Κύριε Διδασκάλου, μιλάμε για νέες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Μιλάμε για έναν τουρισμό που ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί πολύπλευρα και μέσα από την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από τον εκκλησιαστικό τουρισμό. Συζητάμε για νέες μορφές εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε επενδύσει σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που είναι οι πολιτιστικές διαδρομές, ένα μοντέλο που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μοντέλο που μας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουμε εμβληματικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα και πολιτιστικά μνημεία και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια διαδρομή. Μια διαδρομή που έρχεται να συνεργαστεί με την τοπική κοινωνία, με την κοινωνία, τους ανθρώπους, την οικονομία, δημιουργεί συνέργειες. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζουμε την εμπειρία του επισκέπτη και δημιουργούμε ουσιαστικά έτσι μια ταυτότητα. Μια ταυτότητα που έχει να κάνει και με τον επισκέπτη και με την συγκεκριμένη περιοχή που επισκέπτεται. Και ένα brand name. Αυτό ακριβώς. Η ταυτότητα είναι το νέο brand name που θέλουμε να δημιουργήσουμε για τον ελληνικό πολιτιστικό τουρισμό. Συνολικά ή κάθε περιοχή πιστεύετε πρέπει να αποκτήσει το δικό της brand name? Κάθε περιοχή είναι μοναδική και έχει το ξεχωριστό δικό της συγκριτικό πλεονέκτημα και τη δική της ταυτότητα. Οι πολιτιστικές διαδρομές αναπτύσσονται και εδώ έχουμε να δούμε πώς συνδέεται ο πολιτιστικός τουρισμός και ο τουρισμός γενικότερα και με τις υποδομές. Αυτό που αναφέραμε νωρίτερα. Αναπτύσσεται ουσιαστικά στους 2 μεγάλους άξονες. Δηλαδή στην άξονα της Ανατολικής Ελλάδας και στον άξονα της Εγνατίας Οδού. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί αυτό διευκολύνει πάρα πολύ την προσβασιμότητα σε αυτούς τους χώρους. Επίσης, ήθελα, επειδή έγινε αρκετός λόγος για το Ταμείο Ανάκαμψης, να τονίσω και να συμπληρώσω ότι το πρόγραμμα που κατέθεσε η χώρα μας είναι ένα συνολικό πρόγραμμα που έχει να κάνει με σημαντικές παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας, προκειμένου να μπορέσει να τονωθεί και να η τοπική οικονομία, η εθνική οικονομία, ο τουρισμός και ο πολιτισμός και φυσικά η κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας. Δεν είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, ούτε αντιπροσωπευτικό, ούτε σωστό να μπορέσουμε να βλέπουμε τους πόρους που επενδύονται σε κάθε τομέα αποσπασματικά. Παραδείγματος χάρη, όλες οι δράσεις που επενδύονται για την ενεργειακή αναβάθμιση πολλών σημαντικών μνημείων και χώρων ή αυτονομία της χώρας μας έρχονται, όπως ακούστηκε και νωρίτερα, να υποστηρίξουν τον πολιτισμό. Οι μεγάλοι οδικοί άξονες έρχονται να υποστηρίξουν τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Τα σημαντικά έργα υποδομής, λιμάνια
και όπως είπαμε, οι μαρίνες έρχονται και αυτά να υποστηρίξουν. Άρα όλα δημιουργούν μια πολλαπλασιαστική αξία που όλα συγκλίνουν σε αυτό που σας είπα νωρίτερα. Κοινωνική, τουριστική, οικονομική ανάπτυξη της χώρας και αυτός είναι ο στόχος. Εμείς αυτό μπορούμε και το κάνουμε πράξη με πολλούς τρόπους. Πέρα από τα έργα πολιτισμού που στηρίζουμε και παρακολουθούμε σε όλη τη χώρα, πέρα από τα βηματικά έργα που σας είπα νωρίτερα ότι εκτελούνται αυτή τη στιγμή και έχουν δρομολογηθεί να εκτελεστούν στο αμέσως προσεχές διάστημα, ερχόμαστε στο Υπουργείο Πολιτισμού και στηρίζουμε όλες τις μεγάλες επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Ερχόμαστε και στηρίζουμε μεγάλα σημαντικά έργα τουριστικών υποδομών, όπως ξενοδοχεία, όπως μαρίνες. Υποστηρίζουμε μεγάλα έργα υποδομών, όπως οι οδικοί άξονες. Και μέσα από αυτό αναδεικνύουμε και προστατεύουμε φυσικά και την πολιτιστική ταυτότητα των περιοχών αυτών. Ήθελα να πω, παραδείγματος χάρη, ο αγωγός φυσικού αερίου που έγινε και διατρέχει όλη την Ανατολική Θράκη, Μακεδονία και φτάνει μέχρι την Ήπειρο, ουσιαστικά είναι ένα σημαντικό έργο υποδομής. Μέσα από αυτό όμως μας δόθηκε δυνατότητα να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε σημαντικά μνημεία που προηγουμένως δεν τα γνωρίζαμε. Ναι. Βάλαμε δηλαδή αυτούς τους χώρους στον αρχαιολογικό αυτό χάρτη της Ελλάδος. Υπάρχουν πάρα πολλοί αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο σκοτάδι, έτσι, δεν έχουν αναδειχθεί ακόμη. Και αυτό είναι. Και γι' αυτό στοχεύουμε στην περιφέρεια και όχι μόνο στην Αττική. Ακριβώς. Κύριε Φραγκάκη, θέλω και τη δική σας τοποθέτηση πάνω στο θέμα που συζητάμε, όσον αφορά και στην ταυτότητα της κάθε περιοχής. Αν αφουγκράζεστε τις ανάγκες της κοινωνίας για την δημιουργία έργων ή προβολή συγκεκριμένων αξιοθέατων σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει. Κυρία Παλιού, προέρχομαι από μια τέτοια τουριστική περιοχή. Κατάγομαι από τα Χανιά και επειδή έχω ζήσει από πολύ κοντά όλη την πορεία του τουρισμού από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να πάμε επιτέλους στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά θα προσπαθήσω λίγο να το δώσω πολύ, πολύ σύντομα. Ο ελληνικός τουρισμός αντιμετώπιζε εδώ και αρκετά χρόνια διάφορα δομικά προβλήματα. Ήρθε η πανδημία, ουσιαστικά λειτουργεί ως επιταχυντής των εξελίξεων, δείχνει ακόμα πιο έντονες αυτές τις αδυναμίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να τις δούμε πρώτα απ' όλα, να φτιάξουμε ένα πλάνο που ήδη φτιάχνεται για να δούμε πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού, που η επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού, με μία λέξη θα το πω, είναι η βιωσιμότητα. Το πώς δηλαδή ο τουρισμός θα μπορέσει να αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον, να αξιοποιεί το περιβάλλον, και όταν λέω περιβάλλον εννοώ και το φυσικό και το πολιτιστικό και το ευρύτερο περιβάλλον που δραστηριοποιείται ο τουρισμός συνολικά και επιχειρηματικά φυσικά, και από εκεί και πέρα να μπορέσει να δώσει απαντήσεις και σε μια άλλη πολύ μεγάλη πρόκληση, που είναι ότι τα έσοδα του τουρισμού θα πρέπει πλέον να διαχέονται σε όλη την κοινωνία. Να υπάρχει μια επέκταση, αν θέλετε, του εσόδου σε όσο μεγαλύτερο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας γίνεται. Γι' αυτό και εδώ πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι τοπικές κοινωνίες. Έτσι, οικονομικά ωφέλη, λοιπόν, κυρία Νοτοπούλου, και προστασία του περιβάλλοντος, είπε ο κύριος Φραγκάκης, να ολοκληρώσουμε με τη δική σας τοποθέτηση για τις δραστικές αλλαγές που πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια για το ποια θα πρέπει να είναι η τουριστική πολιτική της χώρας μας. Μιλώντας καθημερινά με τον κόσμο του τουρισμού και της φιλοξενίας αλλά και της αυτοδιοίκησης και φυσικά της τοπικής κοινωνίας, νιώθω πως η χώρα μας είναι έτοιμη για μια μεγάλη αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση. Εάν κάτι χρειάζεται, κλείνοντας, και νομίζω ότι θα το υπερασπιστούν πολλοί και πολλές, είναι μια νέα κοινωνική πράσινη συμφωνία. Μιλώντας όμως πιο συγκεκριμένα για τον τουρισμό, νομίζω ότι είναι κρίσιμο να αναδείξουμε την έννοια του προορισμού. Και προορισμός, όπως και διαχείριση προορισμού, είναι η αξιοποίηση του συνόλου, του περιβάλλοντος, του οικονομικού, του κοινωνικού, του πολιτιστικού. Κάποιος θα αναρωτιόταν, βέβαια, πώς προχωρά ή δεν προχωρά ο ΒΟΑ και πατρών πύργου, πώς καταστρέφονται ένα τοπόσιμο ιστορικό στη Θεσσαλονίκη, όπως τα αρχαία της Βενιζέλου, τι γίνεται με την αρχαία Ολυμπία. Δεν θα συζητήσουμε όμως γι' αυτά. Θα συζητήσουμε για το κρίσιμο, κλείνοντας, που είναι ότι αυτή η μεγάλη αλλαγή πραγματικά είναι στο χέρι μας, αξιοποιώντας την ψηφιακή ευκαιρία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην κατεύθυνση αειφορίας και ανθεκτικότητας για να διαχειριστεί το μέγιστο όφελος στις τοπικές κοινωνίες και να βγει δυναμωμένο το τουριστικό μας προϊόν. Σας ευχαριστώ.
Νομίζω ήταν μια ουσιαστική συζήτηση αυτή που κάναμε σήμερα. Σίγουρα θα μπορούσαμε να συζητάμε πολλές ώρες για την ανάπτυξη του τουρισμού στην χώρα μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσω, κυρία Νοτοπούλου, κύριε Φραγκάκη, κύριε Διδασκάλου και εμείς κύριε Μπουζέα για την παρουσία σας εδώ στο φόρουμ. Να ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία και το Olympia Forum. Καλό βράδυ σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.